Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την τιμητική πρόσκληση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο λόγω του επικείμενου χειμώνα και πραγματικά, όπω είπε και η κυρία Πρόεδρο, πάρα πολύ συχνά μα ρωτάνε όλοι αν θα πρέπει να εμβολιαστούν, αν όχι κτλ. Λοιπόν, το θέμα είναι εμβολιαστική κάλυψη ασθενών με καρδιομεταβολικά νοσήματα. Ε, να αρχίσουμε από κάτι απλό. Τι είναι εμβόλιο, πάνω κάτω όλοι ξέρουμε, είναι ένα βιολογικό παρασκεύασμα το οποίο παρέχει ενεργό επίκτητη ανοσία σε συγκεκριμένο νόσημα. Μπορεί να αποτελείται από εξασθενημένε ή αδρανοποιημένε μορφέ του μικροοργανισμού, ο οποίο μπορεί να είναι μικρόβιο ή ιό, ή από τι τοξίνε του ή από τι πρωτενε τη επιφάνειά του. Και τι κάνει το εμβόλιο, διεγείρει το ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού που αναγνωρίζει τη μορφή του μικροοργανισμού σαν απειλή, το καταστρέφει, αλλά κρατά αντίγραφο έτσι ούτω ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει και να καταστρέψει οποιονδήποτε από τους μικροοργανισμούς που περιέχει το εμβόλιο και που θα εισβάλλουν στον οργανισμό μας σε δεύτερο χρόνο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα διάγραμμα, ένα σχήμα το οποίο καταγράφει την αντισωματική απάντηση από τη στιγμή που εμβολιάζεται ένας οργανισμός σε 14 ημέρες ολοκληρώνεται η αντισωματική απάντηση δηλαδή σε 14 ημέρες τα αντισώματα φτάνουν στο πικ είναι. είναι εδώ έτσι σε 14 λοιπόν ημέρες σχηματίζονται τα αντισώματα και σε δεύτερο χρόνο εάν ο οργανισμός εκτεθεί σε λίμωξη Πρακτικά, δηλαδή, σε έναν από τους μικροοργανισμούς που, παρέχει, που περιέχει το εμβόλιο, όλα τα αντισώματα θα συγκεντρωθούν, θα γίνει δηλαδή μια μεγάλη ένταση ανασολογική απάντηση, είναι η δευτερογενή απάντηση και, βέβαια, τα αντισώματα θα μείνουν επιμακρών στον οργανισμό. Είναι όμως, όλα τα εμβόλια αποτελεσματικά. Ε, καμιά φορά η προστασία μπορεί να είναι ανεπαρκή. Και γιατί μπορεί να είναι ανεπαρκή, Γιατί μπορεί να υπάρχουν νοσήματα ή καταστάσει όπως είναι η ανοσοκαταστολή, η όσα χαρόδης διαβήτης, τα άκρα των ηλικιών, έτσι, HIV, λίμωξη κτλ. Ή μπορεί να υπάρχουν συγγενείς διαταραχές των β' κυτάρων, οπότε δεν έχουμε και παραγωγή αντισωμάτων. Κάποιες φορές, ίδιο συστασιακά, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει αργή ανταπόκριση στον εμβολιασμό. Και εδώ είναι μια γρήγορη ανασκόπηση για τα εμβόλια, έτσι, τα εμβόλια που κυκλοφορούν. Είναι εμβόλια τα οποία τα πρώτα περιέχουν ε, ζώντες εξασθενημένους ιούς, οι οποίοι όμως είναι ανίκανοι να δημιουργήσουν νόσο όταν μπουν στον οργανισμό, παρά μόνο σε ειδικέ καταστάσεις, δηλαδή μόνο σε ανασοκατασταλμένους μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα. Είναι τα άλλα τα εμβόλια, τα inactivated, δηλαδή αυτά που περιέχουν αδρανοποιημένες μορφές ιούς, τα οποία με την είσοδο στον οργανισμό δεν προκαλούν νόσο, οπότε Αυτά τα εμβόλια δεν έχουμε πρόβλημα να τα δώσουμε και σε ανοσοκατασταλμένους αρρώστους. Είναι τα ανασυνδυασμένα εμβόλια, τα οποία περιέχουν και καθαρμένα τμήματα των ε, μ, μικροοργανισμών, έτσι του ιού κυρίως, όπως είναι το εμβόλιο της πατήτηδας β, και έτσι φτιάχνουν με ανασυνδυασμένα τμήματα ε, το εμβόλιο. Είναι τα ε, συζευμένα εμβόλια, τα οποία τι κάνουν αυτά, παίρνουν διάφορα τμήματα του εξωτερικού περιβλήματος του μικροβίου και τα συνδέουν με μία πρωτεΐνη, ούτω ώστε να έχουμε καλύτερη ανοσολογική απάντηση και είναι και τα εμβόλια αυτά, όπως είναι το τοξοειδές του τετάνου, τα οποία περιέχουν τοξίνες, οι οποίες όμως είναι τελείως αδρανοποιημένες και άρα δεν μπορούν κατά την είσοδό τους στον οργανισμό να προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Ε, τα εμβόλια σώζουν ζωές, είναι γνωστό αυτό. Αυτό είναι ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει ότι με την είσοδο συγκεκριμένων μικροβίων, όπως είναι η πολιομιελίτιδα, όπως είναι η... η λαρά, όπως είναι η παροτίτιδα, όπως είναι η ερυθρά, με την είσοδο των εμβολίων, βλέπουμε διαγραμματικά ότι οι ασθένειες αυτές έχουν κατακόρυφη πτωτική πορεία και βέβαια η πολιομιελίτιδα, η οποία πρακτικά έχει εγκριζωθεί. Βέβαια υπάρχουν ακόμα αιστείε. Είναι η Νιγηρία, Αφγανιστάν, όπως βλέπετε και το Πακιστάν. εδώ έχουμε 12 περιπτώσει που έχουν καταγραφεί το 88 περιπτώσει που έχουν καταγραφεί το 12, 17 στο Αφγανιστάν και 35 την ίδια χρονολογία το 2012. Είναι χώρε που δεν έχουν πρακτικά συστήματα υγεία, δεν έχουν καν εμβολιαστική κάλυψη. Παρά ταυτή, η ευλογιά έχει πλήρω εκκριζωθεί από τον κόσμο. Το 1980, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκήρυξε επίσημα ότι η ευλογιά έχει εκκριζωθεί πλήρω. Λοιπόν, και αυτό είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων για το 2015. Αυτό έχει αναρτηθεί, είναι ένα... έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, είναι από το Υπουργείο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών για του ενήλικες, του υγιείς ενήλικες. Ε, αυτό που το κίτρινο χρώμα, αυτό εδώ, αφορά όλα τα άτομα τα οποία πρέπει να κάνουν εμβόλια, αλλά δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου το μόβ είναι για τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και το άσπρο είναι εκεί όπου δεν συστήνεται κανένα εμβόλιο απλώς να πω εδώ να παρατηρήσω ότι για, για τους υγιείς ανθρώπους το εμβόλιο της γρήπης είναι για ηλικίε άνω των 60 ετών, το ίδιο ισχύει και για τον πνευμονιόκο που είναι άνω των 65, έτσι, και ο έρπιτα ζωστήρα που είναι άνω των 60. Και πάμε στο θέμα μα που είναι ο εμβολιασμό ενηλίκων με καρδιομεταβολικά νοσήματα. Εδώ λοιπόν είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων του 2015, το οποίο αφορά ε, ειδικέ ομάδε. Αφορά άτομα τα οποία έχουν ειδικά προβλήματα. Βλέπετε εδώ κοίηση, ανοσοκαταστολή κτλ. Εμά θα μα απασχολήσει αυτή εδώ η στήλη. Είναι τα χρόνια νοσήματα τύπου διαβήτη, καρδιακιακά νοσήματα, καρδιακή νόσος, έτσι Και βλέπουμε εδώ ότι το εμβόλιο τη γρήπη και του πνευμονιοκόκου είναι ανεξαρτήτω ηλικία που δίνεται. Αντίθετα, κάποια συγκεκριμένα εμβόλια έχει και το 13 δίνωμα του πνευμονιοκόκου, θα το πούμε μετά, όπω και του μηνικητιδοκόκου, αιμοφύλου κτλ. Δίνοντα αυτέ τι ομάδε μόνο αν έχουν επιπλέον παράγοντε κινδύνου. Λοιπόν, τα εμβόλια τα οποία είναι απαραίτητα, θεωρούνται απαραίτητα στου ασθενεί με καρδιομεταβολικά νοσήματα, είναι το αντιγρυπικό, αντιπνευμονιοκοκικό, διφθερήτη τετάνου και κατά του έρπιτα ζωστήρα, και το ίδιο ακριβώ ισχύει για του ασθενεί με σαχαρόδη διαβήτη. Ε, Απλώ σύμφωνα με το CDC, όχι σύμφωνα με το δικό μα πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, βάζει και την υπατήτη β και θα το σχολιάσω μετά σε δεύτερο χρόνο γιατί το βάζει. Θεώρησα ότι πρέπει να πω δύο λόγια και αυτό το έβαλα εδώ. Πάντω, το δικό μα πρόγραμμα τη Ελλάδα, δηλαδή του εθνικού εμβολιασμού, το εμβόλιο τη υπατήτη β δεν θεωρείται απαραίτητο ούτε για του ασθενεί με καρδιαγιακά, ούτε για του ασθενεί με ζαχαρόδη διαβήτη. Λοιπόν, γιατί οι ασθενεί με καρδιομεταβολικά νοσήματα πρέπει να εμβολιάζονται. Οι ασθενεί με καρδιαγκιακά νοσήματα έχουν αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών, τόσο από γρήπη όσο και από πνευμονιοκοκικέ λοιμώξει. Είναι γνωστό ότι στην καρδιακή ανεπάρκεια, κυρίω στα τελευταία στάδια, στη σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, έχουμε έκρηση προφλεγμονωδών κυταροκινών, όπω είναι ο TNF, η τελευκίνη 6 και οι διαλυτοί υποδοχέ του TNF. Και τα επίπεδα αυτά των κυταροκινών σχετίζονται με αυξημένη θνητότητα. Από την άλλη, ο ιό τη γρήπη εκρίνει κυταροκίνε τέτοιου τύπου και με αυτόν τον τρόπο προάγει την αθροσκλήρωση. Άρα, σε αυτέ τι περιπτώσει ενδεχομένω να έχουμε και αύξηση τη επίπτωση των οξέων ισχυμικών επεισοδίων του μυοκαρδίου. Επίση, αυξημένα επίπεδα των ίδιων κυταροκινών συνδέονται με αυξημένη βαρύτητα λοιμόξεων τόσο από γρήπη όσο και από πνευμονιόκοκο. Η ασθενεί τώρα με διαβήτη είναι επιρρεπεί σε λοιμόξει, όπω είναι του αναπνευστικού, μαλακών μορίων, υπατήτητα β' Γιατί, γιατί η υπεργλυκαιμία εμποδίζει την παραγωγή ιντερλευκίνης 10 από τα μυελοκύτταρα, όπως και τη συντερφερόνης Γ από τα τάφ κύτταρα, μειώνει την έκφραση της τάξης 1 του μέγιστου συστήματος σύστος συμβατότητας από την επιφάνεια των μυελοκυτάρων και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζει την κυταρική ανοσία. Από την άλλη επηρεάζεται και η χημική ανοσία. Πώς? Με την μείωση της κινητοποίησης, της χημιοταξίας, αλλά και της φαγοκυταρικής δραστηριότητας των πολυμορφοπυρήνων. Και πάμε στον αντικρυπικό εμβολιασμό. Κυρίω με αυτά τα δύο εμβόλια θα ασχοληθούμε, έτσι, με τις γρήπη και του πνευμονιόκοκου. Λίγα λόγια για του ιού τη γρήπη. Τα στελέχη τη γρήπη ταξινομούνται με βάση τι πρωτεΐνες του πυρήνα σε Α, Β και σε. Ενώ η της τη γρήπη Α ταξινομούνται σε υπότυπου ανάλογα με του συνδυασμού των πρωτεϊνών Επιφανία. Και ανάμεσα στου υπότυπου τη γρήπη Α, οι πιο γνωστοί μα, ή τα 1 ή 1 και ή τα 3 ή 2, είναι στελέχη που περιέχονται και στο εμβόλιο τη γρήπη, είναι αυτοί που προσβάλλουν ανθρώπου. Ο τύπο Ε προκαλεί πολύ σπάνια νόσο. Η γρήπη Α είναι υπεύθυνη για ετήσιε εξάρσει ή επιδημίε ποικίλη ένταση και μερικέ φορέ πανδημίε. Αυτό δεν συμβαίνει με τη Β, η οποία είναι υπεύθυνη για εξάρσει κάθε δύο με τέσσερα χρόνια. Ε, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και που είναι πολύ σημαντικό για την Παρασκευή του εμβολίου είναι ότι ο ιός της γρήπης υφίσταται μεταλλάξεις. Και υπάρχουν δύο ειδών μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις οι οποίες αφορούν το γονιδίωμα του ιού, είναι επιμέρους μεταλλάξεις και λέγονται αντιγονικές εκτροπές, και η συνολική μετάλλαξη στο γονιδίωμα του ιού που είναι πιο σπάνια και η οποία λέγεται αντιγονική παραλλαγή. Και εδώ λοιπόν είναι ένα ένα ιός γρίπης α, έτσι εδώ είναι η, αιματου, η αιμαγλουτινίνη και εδώ είναι η νευραμινιδάση. Είπαμε ή τα 1, η 1, ή τα έναν, η ένα τα ή δύο, το H το παίρνει από εδώ, από την αιμαγλουτινίνη και το N από την νευραμινιδάση. Έτσι είναι οι πρωτεΐνες της επιφάνειας βάσει των οποίων ορίζονται οι, ορο, οι, οι ορότυποι ναι, της γρίπης α. Λίγα λόγια για την επιδημιολογία τη γρήπη. Η εποχική γρήπη είναι υπεύθυνη σχεδόν για 200.000 νοσηλείες και 35.000 θανάτου κάθε χρόνο στι Ηνωμένε Πολιτείε. Από αυτού του 35.000 να πούμε ότι το 90% αφορά ηλικιωμένου. Το επιδημικό κύμα είναι Ιανουάριος με Μάρτιο, με το πίκ Φεβρουάριο- Μάρτιο. Η αντισωματική απάντηση ολοκληρώνεται σε δύο εβδομάδε. Άρα, από τη στιγμή που θα κάνει το εμβόλιο, σε 14 ημέρε υπολογίζει ότι θα έχει αντισώματα ικανά να σε προστατεύσουν από τη γρήπη. Αυτή η ανοσία διαρκεί 4 έω 6 μήνε το πολύ. Άρα, εμεί θέλουμε να εμβολιαστούμε για να μπορούμε να κρατήσουμε ανοσία μέσα στο διάστημα αυτό που είναι το πικ τη γρήπη, τέλη Οκτωβρίου και Νοέμβριο. Κυκλοφορούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό όσον αφορά το κύμα τη γρήπη όλα τα στελέχη, δηλαδή τα 1-1, το 09 που είναι και το πανδημικό στέλεχο, ή τα 3-2, και β. Τα σοβαρά όμω κρούσματα γρήπη που χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΤ, οφείλονται κατά κύριο λόγο ακόμα στο πανδημικό στέλεχο, ή 1-1, PDM09. Λίγα λόγια για την επιδημία της γρήπης το χρόνο που μας πέρασε 15-16. Σε αυτή την περίοδο, 435 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρήπης καταγράφηκαν. Από αυτά τα 408 νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Από αυτά τα 408, 242 ήταν άνδρες, 126, 166 γυναίκες. Το 97,8% ήταν τύπου Α και από αυτό, από τον τύπο Α, το 98,9%, 99%, το 98 99 σχεδόν όλα δηλαδή τα στελέχη ήταν ή τα 1 1-1. Μόνο το 2,2% πέρσι ήταν τύπου Β. Προπέρσι είχαμε γύρω στο 5% Β. Πέρσι εναν 1 1-1. Το 76% από τα 408 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Είχαμε σε, σε αυτού 197 θανάτους και από αυτού το 84,3 ανήκαν πάλι σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι ενδεικτικό το πόσο χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου εμβολιασμό. Το εμβόλιο της γρήπης είναι αυτό, είναι το αδρανοποιημένο, αυτό κυκλοφορεί σε εμά, έχει αντικαταστήσει αυτό που είναι παλιότερο το τριδύναμο και περιέχει, όπω είπαμε, ή τα 1-1, ή τα 3-2 και β. Αυτά είναι τα στελέχη που περιέχει μέσα. Λοιπόν, ποια είναι η αποτελεσματικότητα όμω του εμβολίου, Η αποτελεσματικότητα του αδρανοποιημένου εμβολίου αγγίζει περίπου το 80% πότε όμω, όταν έχουμε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσει γρήπη που έχουν στελέχη που υπάρχουν στο εμβόλιο. Ενώ αυτό κατεβαίνει στο 50% όταν η γρήπη δεν αντιστοιχεί σε στελέχη που περιέχονται στο εμβόλιο. Τα άτομα άνω των 65 ετών έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση. Και γιατί. Γιατί με την πάροδο της ηλικία μειώνεται η κυταροτοξικότητα από τα natural killer cells, μειώνεται ο αριθμός και η λειτουργικότητα των δεδρυτικών κυτάρων, μειώνεται η λειτουργικότητα των ταφ κυτάρων και η έκφραση των CD28, όπως μειώνεται και ο αριθμός και η λειτουργικότητα των β κυτάρων. Μελέτε δείξανε ότι η επίδραση όσον αφορά τη θνητότητα, και θα το δούμε με λεπτομέρειε παρακάτω, σε κάποιε φορέ κρίνεται θετική, κάποιε φορέ μη στατιστικά σημαντική. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι το εξή. Κλινική μελέτη που έγινε σε επαγγελματίε υγεία που εργάζονταν σε οίκου ευγυρία κατέδειξε ότι στην ομάδα των εμβολιαστέντων επαγγελματιών υγεία για γρήπη η θνητότητα των ηλικιωμένων μειώθηκε σημαντικά το εξάμεινο του χειμώνα '96-97. Είναι παλιά η μελέτη, αλλά δεν έχει σημασία, σε σχέση με την ομάδα των μη εμβολιαστέντων. Αυτό τι σημαίνει. Ότι οι επαγγελματίε υγεία και γενικά τα άτομα τα οποία χειριζόμαστε ασθενεί, ηλικιωμένου, ανοσοκαταφθαλμένου κτλ., είναι απαραίτητο να εμβολιαζόμαστε ώστε να προστατεύουμε. Του τους ασθενείς μας από επικείμενη γρήπη. Τώρα, όσον αφορά τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια μάλλον έχουν μειωμένη απάντηση των τάφ στον ιό της γρήπης σε σχέση με τους υγιείς, αλλά παρά τα αυτά φαίνεται ότι έχουν τον ίδιο ρυθμό όρο μετατροπής και την ίδια τη σωματική απάντηση, δηλαδή καλύπτονται ικανοποιητικά. Σε μια αναδρομική μελέτη cohort, η οποία μέτρησε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου ως προς τα περιστατικά τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα της γρήπης έδειξε ότι οι ασθενείς με παράγοντες κινδύνου κάτω των 65, όπως είναι με καρδιακή ανεπάρκεια, η αποτελεσματικότητα ήταν γύρω στο 60%. Η αποτελεσματικότητα τώρα ως προς την μείωση των νοσηλειών για γρήπη και πνευμονία ήταν 19,3%, ενώ ως προς την πνευμονία και HAP 26,7%. Η αποτελεσματικότητα δε ως προς τη μείωση του θανάτου από γρήπη και πνευμονία ήταν 37,9% όσον αφορά την αποτελεσματικότητα για του ασθενεί με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 και 2. Έγινε μία μεταανάλυση, η οποία είναι αρκετά πρόσφατη, είναι το 2015. 11 μελέτες παρατήρησης ανάλυσαν οι συγγραφείς σε ασθενείς με σαχαρόδι διαβήτη όλων των ηλικιών. Και τα αποτελέσματα ήταν οι εξή. Σε ασθενείς 18-64 ετών καταγράφεται μία αποτελεσματικότητα 58% όσον αφορά την πρόληψη νοσηλείας για οποιαδήποτε όμως αιτία. 43% όσον αφορά την νοσηλεία για γρήπη ή πνευμονία, αλλά καμιά επίδραση στη συνολική θνητότητα από άλλε αιτίε και το κοινό κρυολόγημα. Αυτό που λέμε φλούλα εκείνε που δεν είναι γρήπη, μοιάζει με γρήπη, αλλά είναι από άλλου ιού. Σε ασθενεί τώρα άνω των 65 ετών, το, η αποτελεσματικότητα καταγράφηκε σε 38% όσον αφορά θνητότητα από άλλες αιτίε, άρα έχουμε ένα θετικό αρκετά αποτέλεσμα, 23% όσον αφορά νοσηλεία από άλλες αιτίε, 45% όσον αφορά νοσηλεία που οφείλεται σε γρήπη ή πνευμονία και εδώ έχουμε και μία ε, αποτελεσματικότητα της τάξης του 13% όσον αφορά το σύνδρομο flu-like illness. Επίση, ποσοστά μείωση που κυμαίνονται από 11 έω 79% όσον αφορά την νοσηλεία μετά τον αντιγρυπικό εμβολιασμό και 58% όσον αφορά τη θνητότητα, καταγράφονται σε άλλες κλινικές μελέτες, αλλά οι κλινικές αυτές μελέτες είναι με διάφορους σχεδιασμούς. Κάποιες από αυτές περιέχουν μικρό αριθμό ασθενών, έτσι ίσως δεν είναι τόσο τόσο αξιόπιστες. Ε, σημειώνεται όμως ότι σε όλες σχεδόν ε, καταγράφεται μείωση αποτελεσματικότητας για τους ασθενείς που είναι πάνω από 65. Και αυτό που είναι μπάια σε όλες τις μελέτες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία είναι ότι δεν διαχωρίζονται οι ασθενεί τύπου 1 και τύπου 2 ζαχαροδιαβητικοί. και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει μια μειωμένη ανοσιακή απάντηση των ΤΑΦ στο διαβήτη τύπου 1, οπότε περιμένουμε και λίγο διαφορετική αποτελεσματικότητα. Αλλά στις μελέτες δεν διαχωρίζονται οι ασθενεί σε τύπου 1, τύπου 2 ή τουλάχιστον είναι ελάχιστε φορέ. Τώρα, ποιε είναι οι αντιρρήξει για, για, το αντικρυπτικό εμβόλιο. Άτομα που έχουν αναπτύξει σύνδρομο Γκιουλέμπαρε μέσα σε 6 εβδομάδε. Από τον προηγούμενο εμβολιασμό, δεν πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό. Τώρα, όσον αφορά την αλλεργία στα αυγά, ε, δεν είναι απόλυτη αντένδειξη. Ε, συστήνεται τα άτομα που είναι αλλεργικά να εμβολιάζονται και απλώ να υπάρχει επαγρύπνηση τι επόμενε ώρε για τυχόν αλλεργικέ αντιδράσει. Πάντω, στην Αμερική κυκλοφορεί εμβόλιο που δεν έχει καλλιέργεια του ιού σε αυγά. Βέβαια είναι με ζώντα εξασθενημένο ιό, οπότε κάποιο ο οποίο έχει αλλεργία στα αυγά θεωρητικά μπορεί να κάνει αυτό το εμβόλιο. Απλώ δεν πρέπει να έρθει σε επαφή, επειδή είναι με ζώντα εξασθενημένο ιό, εξασθενημένο, τις επόμενες 7 μέρες με ζώντα εξασθενημένο, τι επόμενε 7 μέρε με ανασοκατασταλμένου ασθενεί. Τώρα, οι παρενέργειε είναι ήπιε, είναι ήπιο ερεθισμό στην θέση τη ένεση, δεκατική πυρετική κίνηση και μπορεί να έχουμε και ήπια συστηματικά συμπτώματα για 8 ω 24 ώρε από τον εμβολιασμό. Πάμε τώρα στον αντιπνευμονιοκοκικό εμβολιασμό. Τα εμβόλια κατά του πνευμονιοκοκού είναι δύο. Βασικά, αυτά που κυκλοφορούν τώρα είναι δύο. Είναι το 23 δύναμο και το 13 δύναμο. Το πρώτο είναι πνευμονιοκοκικό πολυζαχαρητικό εμβόλιο. Περιέχει αυτά εδώ τα αντιγόνα που βλέπετε. Είναι 23 καψιδιακά πολυζαχαρητικά αντιγόνα. Ενώ το πνευμονιοκοκικό συζευμένο... Περιέχει πολυζαχαρηδικά αντιγόνα, τα οποία όμω είναι συνδεδεμένα με μια πρωτενη, τη CR5, για να επάγει καλύτερη, πιο γρήγορη και πιο σταθερή αντισωματική απάντηση. Το πνευμονεοικογενειακό συσσευμένο περιέχει αυτού του τύπου που έχω βάλει με μπλε. Είναι οι ίδιοι ακριβώ τύποι, δηλαδή αυτοί οι τύποι περιέχονται και εδώ, συν ένα επιπλέον ορότυπο, ο 6α. Ε, πριν προχωρήσω, ε, να πούμε τι είναι διεισδυτική πνευμονιοκοκική νόσος, γιατί θα μας βοηθήσει ε, στη συνέχεια. Όταν λέμε διεισδυτική πνευμονιοκοκική νόσο, ε, ορίζουμε τη λίμωξη, η οποία ε, επιβεβαιώνεται από την απομόνωση του στρεπτόκοκου της πνευμονίας, δηλαδή του πνευμονιόκοκου, από, από μια περιοχή η οποία φυσιολογικά είναι στήρα, όπως είναι το αίμα, το εγκεφαλαινοτιαιό, αλλά δεν είναι τα πτύελα. Που σημαίνει τι? ότι όταν λέμε διεισδυτική πνευμονιοκοκική νόσο, δεν εννοούμε την πνευμονία της κοινότητας η οποία έχει απλώς θετικά πτύελα ή αντιγόνο θετικό για πνευμονιόκοκο, αλλά εννοούμε την πνευμονία της κοινότητας που έχει και βακτηριεμία, τη, βακτηριακή, τη βακτηριεμική πνευμονία. Εννοούμε την ενδοκαρδίτιδα εννοούμε τη μηνιγγίτιδα αυτό είναι η διεισδυτική πνευμονιοκοκική νόσος και βακτηριεμια τη βακτηριακη βακτηριεμικη πνευμονια εννοουμε την ενδοκαρδιτιδα έχει και πολύ αυξημένη θυμτότητα. Έτσι. Λοιπόν, οι ενδείξει εμβολιασμού ενηλίκων με εμβόλια κατά του πνευμονιωκόκου είναι όλα τα άτομα πάνω από 65. Τα υγεία άτομα. 19-64 ετών είναι τα άτομα με καρδιακιακή νόσο, με ζαχαρόδι διαβήτη, αλκοολισμό, χρόνια υπατοπάθεια, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, διαφυγή εγκεφαλαιοτιαίου, κοκλιακά εμφυτεύματα και καπνιστέ. Επίσης, τα άτομα τα οποία μένουν σε ιδρύματα, ενώ αυτή η ηλικία, 19 64, ιδρύματα, ασπληνία, η οποία μπορεί να είναι λειτουργική ή ανατομική, δηλαδή μια μεσοφρυνοπάθεια ή να έχει αφαιρεθεί ο σπλήνας. Και επίσης, οι ανοσοκατασταλμένοι. Όλοι οι ανοσοκατασταλμένοι πάνω από 19 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών με HIV, με κακοήθεια, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφροσικό, συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια, φαγοκυταρικές διαταραχές εκτό από τη χρόνια νόσο, που λαμβάνουν άνοσο κατασταλτικά φάρμακα και σε αυτούς δεν ξεχνάμε ούτε τα γλυκοκορτικοειδή, ούτε βέβαια και τα μονοκλονικά ή έχουν ακτινοβοληθεί καθώς και οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων. Γιατί οι ασθενεί όμως με καρδιομεταβολικά νοσήματα πρέπει να εμβολιάζονται με το εμβόλιο του πνευμονίου κόκου. Οι ασθενεί με καρδιαγιακά νοσήματα έχουν μέχρι 3,3 φορέ περισσότερο κίνδυνο για πνευμονία τη κοινότητα και 9,9 φορέ περισσότερο κίνδυνο για πνευμονιοκοκική διεισδυτική νόσο. Οι ασθενεί με καρδιομοιοπάθεια, όπω και αυτοί που παίρνουν διουρητικά αγγίληση ή αμοιοδαρώνη, θεωρούνται για κάποιο λόγο αυξημένου κινδύνου για νοσηλεία για πνευμονία τη κοινότητα, να σημειώσουμε ότι ο κίνδυνο θνητότητα τόσο για τι επόμενε 30 μέρε, όσο για του επόμενου 12 μήνε από την πνευμονία τη κοινότητα αυξάνεται σημαντικά σε ασθενεί με καρδιαγκιακά νοσήματα. Οι ασθενεί τώρα με ζαχαρόδι διαβήτη έχουν αυξημένο κίνδυνο μέχρι 1,4 έω 4,6 φορέ για πνευμονία τη κοινότητα. Η ύπαρξη η ζαχαρόδι διαβήτη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για πνευμονιοκοκική διεισδυτική νόσο, ειδικά σε ασθενεί κάτω των 40. Ενώ η αυξημένη ευαισθησία των ασθενών με ζαχαρόδι διαβίτη για πνευμονιοκοκικέ λοιμώξει αποδίδεται στην επίδραση τη υπεργλικεμία, στην ανοσιακή απάντηση του ξενιστή αλλά και στην πνευμονική λειτουργία. Φαίνεται ότι η υπεργλικεμία με κάποιο τρόπο μειώνει την ενδοτικότητα των πνευμόνων. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα εμβολιασμού για όλα τα άτομα άνω των 65 ετών, που σημαίνει ότι όλα τα άτομα άνω των 65 ετών παίρνουν μία δόση 13 δύναμου και ένα χρόνο μετά μία δόση 23 δύναμου. Εάν πάρουν πρώτα το 23 δύναμο, πρέπει ένα χρόνο μετά να πάρουν το 13 δύναμο. Εάν τώρα αυτοί οι ασθενείς που είναι 65 ετών έχουν πάρει μία δόση από αυτό το εμβόλιο, από το 23 δύναμο, τότε μετά από ένα χρόνο ή και περισσότερο μετά από ένα χρόνο, πρέπει να πάρουν μία δόση του 13 δύναμου ένα χρόνο μετά, μία δόση 23 δύναμου και πέντε χρόνια μετά, μία δόση πάλι 23 δύναμο. Αν αυτά τα άτομα, τα άνω των 65, έχουν εμβολιαστεί με PCV13, με 13 δύναμο δηλαδή, πριν από τα 65 τους χρόνια, τότε δίνουμε μία δόση 23 δύναμου 6 με 12 μήνες μετά. Εάν δε, πριν από τα 65 τους έχουν πάρει και 23 δύναμο και 13 δύναμο από μία δόση, τότε κάνουμε μία επαναληπτική δόση 23 δύναμου, πέντε χρόνια μετά την δόση του 23 δύναμου. Ειδικά για τους ασθενείς με καρδιομεταβολικά νοσήματα, η σύσταση είναι η εξή. Ασθενείς από 19 έως 64 που έχουν καρδιομεταβολικό νόσημα, παίρνουν μία δόση 23 δύναμου. Μετά τα 65, μία δόση 13 δύναμου, ένα χρόνο μετά 23 δύναμο και 5 χρόνια μετά πάλι 23 δύναμο. Ποια είναι η αποτελεσματικότητα τώρα του πολυζαχαρηδικού, του 23 δύναμου. Σε μια μεγάλη κορτική μελέτη, το πολυζαχαρηδικό 23 δύναμο εμβόλιο για ασθενεί άνω των 65 φαίνεται πω μειώνει κατά ένα τρίτο ε, την επίπτωση τη πνευμονιοκοκική διεισδυτική νόσου. Φαίνεται όμω ότι η αποτελεσματικότητά του μειώνεται στου ασθενεί με χρόνια νοσήματα. Και εδώ να πούμε το εξή που είναι αρκετά σημαντικό με την είσοδο του επταδύναμου στα παιδιά το 2006, μειώθηκε η επίπτωση της πνευμονιοκοκικής διεισδυτικής νόσου και στις μεγάλες ηλικίε άνω των 65 ετών. Αλλά υπήρχε αύξηση των οροτύπων που δεν περιέχονταν στο εμβόλιο. Γιατί μειώθηκε και στι ηλικίε ανά των 65 ετών. Γιατί φαίνεται ότι το 7 δύναμο, όπω και όλα αυτά τα συζευμένα, το 13 δύναμο, το 10 δύναμο, το 10 δύναμο, 7 δύναμο δεν υπάρχουν πια και στα παιδιά έχει αντικατασταθεί δηλαδή από το 13 δύναμο. Φαίνεται ότι μειώνουν και τη φορία από πνευμονιόκοκο. Οπότε τα παιδιά πλέον δεν μεταδίδουν στου μεγάλου. Άρα μειώνεται και η επίπτωση τη νόσου και στι μεγάλε ηλικίε. Βέβαια, παρατηρήθηκε μείωση. Μιλάμε τώρα για το εμβόλιο αυτό, έτσι το 23 δύναμο. Παρατηρήθηκε μείωση τη αποτελεσματικότητα του εμβολίου στη διάρκεια των 5 χρόνων. Από 45% φτάσαμε να έχουμε αντισωματική απάντηση στο 18%. Σε 5 χρόνια λοιπόν μειώνεται η αντισωματική απάντηση. Και πιθανότατα γι' αυτό γίνεται πάντα η επαναληπτική δόση του 23 δύναμου στην πενταετία. Τώρα, αυτή είναι μια πολύ πρόσφατη μελέτη, είναι μετά ανάλυση του 16, η οποία δείχνει, ω προ το πολυσαχαριδικό, είμαστε ακόμα εδώ, στο 23 δύναμο, Όσον αφορά την, πνευμονική, την πνευμονιοκοκική διαισθητική νόσο, ε, καταδεικνύει αποτελεσματικότητα 50% για όσες μελέτες ήταν κόχορτ μελέτες, 54% για τις μελέτες ασθενών μαρτύρων, ενώ για την πνευμονία της κοινότητα και είναι πρώτη φορά που μπαίνει αυτό, για την πνευμονία... Οπα, κάτι έκανα. Για την πνευμονία της κοινότητα. Ε, η αποτελεσματικότητα καταγράφεται 4% όσον αφορά κλινικέ δοκιμέ, 17% για μελέτε COVID και, 75 και 7% για μελέτε ασθενών μαρτύρων. Πάμε τώρα για το 13 Δύναμο. Λοιπόν, το 23 Δύναμο, το οποίο ήταν το πρώτο εμβόλιο που μπήκε στην αγορά από το 1980, και ολα κυκλοφορεί το 23 Δύναμο δεν είχε μελέτε μελέτες που να αφορούσαν την πνευμονία τη κοινότητα. Όχι τη βακτηριακή, τη βακτηριαμική πνευμονία τη κοινότητα, την πνευμονία τη κοινότητα την απλή, που δεν έχει βακτηρία Έτσι λοιπόν η Pfizer, βγάζοντα αυτό το εμβόλιο το 13 αδύναμο για να το κυκλοφορήσει στην αγορά, ε, έκανε μία πολύ μεγάλη μελέτη. Ε, στην οποία μελέτη αυτή είχε σαν στόχο να αποδείξει και αποτελεσματικότητα και ως προς την πνευμονία της κοινότητας. Αυτή λοιπόν είναι η μελέτη Κάπιτα είναι η μελέτη με την οποία καθιερώθηκε το 13 Δύναμο. Ήταν μια τεράστια μελέτη, 84.500 ασθενεί είχε. Ήταν προοπτική, διπλή τυφλή, τυχεοποιημένη πλασίμπο κοντρόλ μελέτη. Κατάδειξε αποτελεσματικότητα του 13 Δύναμου σε άτομα άνω των 65 ετών ε, και αφορά πνευμονία κοινότητα και πνευμονιακοϊκή διζητική νόσο. Ποια ήταν τώρα τα αποτελέσματα. Κατέδειξε αυτή η μελέτη ότι η αποτελεσματικότητα του 13 δύναμου ως προς το πρώτο επεισόδιο πνευμονίας κοινότητας... ήταν 45,6% αλλά για στέλεχος που περιέχεται στο εμβόλιο. 75% για το πρώτο επεισόδιο πνευμοριακοκικής δυσδιjegoίης νόσου... πάλι για στέλεχος που περιέχεται στο εμβόλιο. Και 30,56% για το πρώτο επεισόδιο πνευμονίας της κοινότητας... για όλους τους οροτύπους, δηλαδή ακόμα και για αυτούς που δεν περιέχονται στο εμβόλιο. Αντισωματική ιδέα- απάντηση είχε σταθερή για τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια διήρκηση μελέτη δεν παρατηρήθηκε να υπάρχει μείωση της αντισωματικής απάντησης, όπως είδαμε με το 23 δύναμο. Σε μία άλλη μελέτη cohort παρατήρησης, μεγάλη μελέτη και αυτή του 2015, όλες οι μελέτες είναι πρόσφατες, στην Αγγλία είναι αυτές και οι δύο μελέτες, μετρήθηκε η συνολική επίπτωση, δηλαδή και σε παιδιά και σε ενήλικες, διεισδυτικής πνευμονιοικογικής νόσου σε Αγγλία-Ουαλία το 2013-2014. Και φάνηκε 86% μείωση στους οροτύπους που καλύπτονται από το 7 δύναμο... και 63% μείωση όσον αφορά τους επιπλέον οροτύπους... που καλύπτονται από το 13 δύναμο. Όσο δεν αφορά την επίπτωση της μη βακτηριεμικής πνευμονίας... της κοινότητας, φάνηκε ότι αυτή αποτελεί το 12,6%... στο σύνολο των πνευμονιών κοινότητας... και το 41% στο σύνολο των πνευμονιοκοκικών... Έτσι, είναι μια μεγάλη μετανάλυση του 16 αυτή. Λοιπόν, και εδώ φαίνεται η επίπτωση τη ε, διεισδυτική πνευμονική στις στι ΗΠΑ πριν και μετά την είσοδο των εμβολίων, του 7 και το 13 δύναμου. Εδώ είναι το διάγραμμα, η καμπύλη που αφορά τα παιδιά, έτσι κάτω των 5 ετών. Εδώ είναι των μεγάλων, πάνω από 65. Εδώ είναι το 99 που μπαίνει το 7 δύναμο και το 13 δύναμο που μπαίνει το 2009. Έτσι έχουμε σαφώς πτωτική τάση, ειδικά στα παιδιά είναι πιο έντονη η πτώση της καμπύλης. Και εδώ είναι ένα διάγραμμα που δείχνει την πνευμονία κοινότητα όσον αφορά αυτό εδώ, τα στελέχη που περιέχονται στο 13 δύναμο, αυτό όσον αφορά τα στελέχη που περιέχονται στο 7 δύναμο και αυτό συνολικά. Δηλαδή, η πνευμονία όσον αφορά τα στελέχη που περιέχονται και στο 13 δύναμο και στο 7 δύναμο. Και εδώ βλέπουμε με τις μπάρες ότι σε σχέση με την πνευμονικογική πνευμονία κοινότητας, η πνευμονικογική πνευμονία κοινότητας που περιέχει στελέχη από το 13 δύναμο είναι σχεδόν υποδιπλάσια και πάρα πολύ ε, χαμηλή η επίπτωση της ε, ε, νόσου με το 13 δύναμο. Ε, λοιπόν, αποτελεσματικότητα όσον αφορά του ασθενεί με καρδιομεταβολικά νοσήματα. Οι ηλικιωμένοι ασθενεί με σαχαρότητα διαβήτη που εμβολιάστηκαν με το 23 δύναμο είχαν μειωμένο κίνδυνο διεισδυτική πνευμονιακογική νόσου, αναπνευτική ανεπάρκεια και μικρότερη διάρκεια νοσηλεία σε σχέση με εκείνου που δεν είχαν εμβολιαστεί. Αυτό μα το κατέδειξε μια αναδρομική μελέτη κόχορτ του 2016. Ε, ο δε εμβολιασμό με, με το πολυσαχαρηδικό, με το 23 δύναμο, σχετίζεται με λιγότερα επεισόδια οξέω ισχυμικού επεισοδίου του μυοκαρδίου, με λιγότερα εμφράγματα σε ασθενεί άνω των 65 ετών. Αυτό είναι μια μεγάλη μεταανάλυση. Είχε 9 μελέτε, από τι οποίε οι 5 ήταν μελέτε κόχορτ και οι 4 ασθενών μαρτύρων, με συμμετοχή 230.426 ασθενών. Ενώ μια άλλη μελέτη, η ΚΑΠΑ Μιστάντια, αυτή ήταν προοπτική κορτική μελέτη, λίγο πριν από αυτήν έγινε. έτσι έδειξε ότι ο εμβολιασμό σχετίζεται με μείωση κατά 35% του κινδύνου για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ισχυμική αιτιολογία πάλι σε μεγάλου ασθενεί. Ασθενεί δηλαδή άνω των 60 ετών. Αυτή η μελέτη δεν κατέδειξε όφελο για έμφραγμα και αυτή η μελέτη δεν κατέδειξε όφελο για ισχυμικό εγκεφαλικό. Οι παρενέργειε όσον αφορά ε, του εμβολιασμού για το 23 δύναμο είναι άλγο στο σημείο τη ένεση πυρετό μη κάλ για το 13 δύναμο είναι άλγο στο σημείο τη ένεση διάρρηε έμετη, εξάνθημα και πυρετό. Και να πούμε δύο πράγματα για το εμβόλιο τη υπατήτητα Β που σα είπα και πριν. Λοιπόν, φαίνεται ότι οι ασθενεί με ζαχαρότητα διαβήτη έχουν διπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με υγιεί να εμφανίσουν οξία Β. Επιπλέον, η επίπτωση των αντισωμάτων στο κόρ, στο αντικόρ, στο αντιγόνο του πυρήνα, φαίνεται να είναι 60% υψηλότερη μεταξύ των ασθενών με ζαχαρόδι διαβήτη σε σχέση με αυτού που δεν έχουν διαβήτη. Έτσι, το 2011, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού των ΗΠΑ συνέστησε το εμβόλιο κατά τη υπατήτηδα Β σε όλου του ενήλικε με διαβήτη από 19 έως 59 ετών, ενώ για αυτού που ήταν πάνω από 65, η σύσταση αφορούσε την κρίση του θεράποντο. Δηλαδή, κατά την κρίση του θεράποντο, εμβολιάζονται ή όχι. Η προστασία από την όσο φαίνεται ότι είναι γύρω στο 80% με το σχήμα το γνωστό που ξέρουμε όλοι. Δηλαδή 0, 1 και 6 μήνε, τουλάχιστον για τι νεότερες ηλικίε. Ο έλεγχο για επαρκή αντισωματική απάντηση γίνεται στο τρίμηνο. Ο τίτλο πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 για να είμαστε καλυμμένοι. Αν είναι μικρότερο, επαναλαμβάνουμε όλη τη σειρά από την αρχή, δηλαδή 0-1-6. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Η όποια μειωμένη απάντηση στον εμβολιασμό, όσον αφορά του ασθενεί με διαβίτη τύπου 1, αποδίδεται στη φορεία ειδικών HLA μορίων συμπεριλαμβανομένου και του DQ2. Στην προσπάθεια βελτίωση δε τη ανασολογική απάντηση σε ασθενεί με διαβίτη τύπου 1, χρησιμοποιήθηκε ενδοδερμική οδό εμβολιασμού. Με αντικρουόμενα αποτελέσματα, κάποιοι είπαν ότι βοηθάει στην ανασολογική απάντηση και την ενισχύει, κάποιοι δεν είδαν κανένα αποτέλεσμα. Και κάποιοι χρησιμοποίησαν και συμπλώματα διατροφή, όπω το σελίνιο για ένα με δύο μήνε από τη στιγμή που εμβολιάστηκαν οι ασθενεί. Λοιπόν, δύο λόγια για τα λοιπά εμβόλια που φαίνεται ότι θεωρούνται απαραίτητα για τους ασθενείς με καρδιομεταβολικά νοσήματα. Είναι η τετάνου διφθερίτιδα στο ακυταρικό κοκκίτι. Άτομα, άτομα, πάνω από 11 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί με τον DTAP. Το ακυταρικό κοκκίτι είναι άγνωστο το ιστορικό εμβολιασμού. Παίρνουν μία δόση την DTAP και 10 χρόνια μετά εμβολιάζονται με το διφθερίτιδο τετάνου. Η επανάληψη είναι κάθε 10 χρόνια με το διφθερίτιδο τετάνου. Το TDAP μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει με προηγούμενο εμβολιασμό μόνο με διευθερήτηδα τετάνου. Ενήλικε με άγνωστο ή ελλειπή εμβολιασμό με τρει δόσει εμβολίου που περιείχε τοξοειδές τετάνου και διευθερήτηδα πρέπει να αρχίζουν ή να συμπληρώνουν μία δόση με TDAP. Σε ενήλικε που πρωτοεμβολιάζονται θέλουμε τρει δόσει. Οι δύο δόσει πρέπει να χορηγηθούν με μεσοδιάστημα τεσσάρων εβδομάδων, δηλαδή ένα μήνα η μία από την άλλη και η τρίτη. 6 ω 12 μήνε, ένα χρόνο μετά. Για ατελώ εμβολιασμένου ενήλικε, δηλαδή με λιγότερο από τρει δόσει, συμπληρώνονται απλώ οι δόσει που υπολείπονται. Ευαισθησία στο σημείο τη ένεση πυρετό και κεφαλαλγία είναι οι παρενέργειε που καταγράφονται για το εμβόλιο αυτό. Το εμβόλιο τώρα του έρπιτα ζωστήρα, που και αυτό είναι στα απαραίτητα για του ασθενεί με καρδιομεταβολικά νοσήματα. Ε, μία δόση εμβολίου κατά του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται για ενήλικε ηλικία άνω των 60 ετών. Δηλαδή, αυτό το εμβόλιο δεν συστήνεται για άτομα με καρδιομεταβολικά νοσήματα κάτω των 60 ισχύει, δηλαδή ότι ισχύει και για όλου. Ανεξάρτητα αν αναφέρεται προηγούμενο επεισόδιο έπειτα ζωστήρα. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να έχει περάσει τα ζωστήρα, αλλά αυτό δεν είναι ανασταλτικό στο να κάνει το εμβόλιο εφόσον συμπληρώσει τα 60 του χρόνια. Άτομα ηλικία άνω των 60 ετών με χρόνια ιατρικά προβλήματα μπορεί να εμβολιαστούν εκτό αν η κατάστασή του αποτελεί αντένδειξη. Επειδή το εμβόλιο έρπιτα ζωστήρα είναι από ζώντε ξασθενημένου ουί, από ζώντε ξασθενημένο ιό, δεν μπορεί να το κάνει σε άτομα που έχουν βαριά νοσοκαταστολή. Η αποτελεσματικότητα στου ασθενεί με χρόνια νοσήματα είναι ίδια με του γενικότερου πληθυσμού, γύρω στο 50% και οι παρενέργειε που αφορούν το συγκεκριμένο εμβόλιο είναι άλλο στο σημείο τη ένεση και εξάνθημα. Τώρα, το εμβόλιο ηλαρά παροτήτηδα ερυθρά, ε, για τα άτομα που γεννήθηκαν πριν από το 70 θεωρούνται άνοσα. Οι ενήλικε που γεννήθηκαν το 70 ή μετά από το 70 πρέπει να εμβολιαστούν με μία ή περισσότερε δόσει MMR, εκτό αν υπάρχει αντένδειξη, είναι και εδώ εμβόλιο που έχει ζώντε εξασθενημένου ιού, ή επιβεβαιωμένη ανοσία με αντισώματα, ένα αντιλαρά παροτήτηδα ερυθρά. Γιατί η κλινική διάγνωση δεν θεωρείται αξιόπιστη, γιατί η λαρά, η ερυθρά, όλα η λαρα μοιάζουν μεταξύ του και το εμβόλιο της ανεμοβλογιάς, όλοι οι ενήλικες με αποδεδειγμένη ανοσία στην ανεμοβλογιά, που σημαίνει προηγηθής ανώσηση ή εμβολιασμό, πρέπει να εμβολιάζονται με δύο δόσεις εμβολίου ανεμοβλογιάς, εκτό αν υπάρχει αντένδειξη. Και η είναι πάλι εδώ το ίδιο, δηλαδή αν καταστολή βαριά, γιατί είναι ζώνη εξασθενημένος ιός. Η επιβεβαίωση της ανοσίας στην ανεμοβλογιά περιλαμβάνει για τους ενήλικες τα εξή. Πιστοποίηση δύο δόσεων εμβολίου ανεμοβλογιά με ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων, δηλαδή η μία δόση από την άλλη απέχει ένα μήνα. Και νόσηση από ανεμοβλογιά ή έρπιτα ζωστήρα, πιστοποιημένη από ιό ή εργαστηριακή επιβεβαίωση τη ανοσία, ανείχνευση αντισωμάτων. Και τέλο, το εμβόλιο του ιού των ανθρώπινων θυλωμάτων, το HPV, είναι εμβολιασμό που γίνεται είτε με το τετραδύναμο είτε με το διδύναμο εμβόλιο. Αφορά στην Ελλάδα μόνο γυναίκε, στην Αμερική έχει επεκταθεί και στου άντρε, ηλικία 18 έως 26 ετών. Άρα, όλοι οι ενήλικε ασθενεί με καρδιομεταβολικά νοσήματα πρέπει να εμβολιάζονται ανεξαρτήτως ηλικία με τα εμβόλια κατά τη γρήπη, πνευμονιοκόκου, διφθερήτηδο τετάνου, υπατήτηδα β, ασθενή με ζαχαρόδιαβίτη και ρήπητα ζωστήρα, εδώ είναι άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο τη γρήπη γίνεται κάθε χρόνο. Τέλειο Οκτωβρίου με Νοέμβριο. Το εμβόλιο του πνευμονιού κόκκου για του ασθενεί με καρδιομεταβολικά νοσήματα. Μία δόση στην ηλικία 19 έω 64 ετών, 23 δύναμο. Μετά τα 65, 13 δύναμο. Ένα χρόνο μετά, 23 δύναμο. Πέντε χρόνια μετά, αναμνηστική δόση για το 23 δύναμο. Το εμβόλιο διφθερήτη δοστετάνου, μία δόση την ΤΑΠ και ακολούθω διφθερήτη δοστετάνου μόνο κάθε 10 χρόνια. Το εμβόλιο υπατήτηδα 0 μήνε. Και το εμβόλιο έρπιτα ζωστήρα, μία και μοναδική δόση. Έτσι. Ευχαριστώ.